τι να πρωτοπεί κανείς για το μουσικό αλλά και για το πολιτικό αποτύπωμα του Μίκη Θεοδωράκη, του ανθρώπου που χάραξε ανεξίτηλα με το πέρασμά του όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο ολόκληρο, δίχως υπερβολή, που συνδέθηκε με τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, ένας αστήρευτος μουσικός συνθέτης και ένας ακατάβλητος αγωνιστής της δημοκρατίας. Ο Γιώργος Λιάνης, δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνώρισε τον Μίκη στα χρόνια της εξορίας του και τον ακολούθησε σε 16 ευρωπαϊκές χώρες. Γιώργο, γεια σου, μου επιτρέπεις τον ελληνικό όντας. Καλημέρα, Αλεξανδρέ. Ναι, μαθητή σου πρώτη δεκαετία. Η Ελλάδα περιθεί έναν αυθεντικό Έλληνα, που το έργο αλλά και η φήμη του ξεπέρασε κατά πολύ τα σύνορα της χώρας. Ναι. Και εγώ όπως και εσύ, σαν μαθητής, κάθομαι τώρα όλη τη νύχτα και ψάχνω να βρω τι μουσικές πρέπει να παίξω από αυτόν που είναι και ο Όλυμπος μαζί και η Μαλάια μαζί και ο ωκεανός και θάλασσα και Μεσόγειος. Τι να πεις τώρα και τι να παίξεις, τι υπάρχει για το Θεοδωράκη που ενυπόθηκε. Κανονικά θα πρέπει να έχουμε συγχυθεί από πολλή ώρα για να ζούμε μόνο ακούγοντας κάποιες μουσικές του. Όμως επειδή βλέπω ότι οι Έλληνες είμαστε λαός που θέλει να δείχνει την αγάπη του, αυτά που θα ζήσουν αυτές τις μέρες εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο προσκύνημα, και αυτά που θα ζήσουν οι κριτικοί στην κηδεία θα είναι, νομίζω, ανεπανάληπτα. Και χαίρομαι που θα γίνει η κηδεία στην Κρήτη, χαίρομαι που θα γίνει στο Γαλατά, γιατί εκεί ήθελε, το ξέρω πολύ καλά ότι εκεί ήθελε, γιατί εκεί είναι ο πατέρας του, εκεί είναι ο αδελφός του, ο Γιάννης, ο μεγάλος, σπουδαίος στιχουργός Γιάννης Θεοδωράκης, έχει γράψει τους Λιποτάκτες. Και θέλει ενδοεπικοινωνία ο ψηλός μαζί τους κάθε βράδυ. Δεν μπορώ, μου λέει, να είμαι σε ένα ξέρω κινητήριο. Πώς θα συναντάω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Ναι. Λοιπόν, ο Μίκης θέλει να ταφεί στο Γαλατά και θα ταφεί στο Γαλατά. Ναι. Και εγώ τώρα ψάχνω μουσικές κατάλληλες, εξαίσεις μουσικές. Αλλά τι, πού να πας να κολυμπήσεις. Είναι τόσο βαθιά τα νερά. Ό,τι και να παίξεις είναι υπέροχο. Σχεδόν ό,τι και να παίξει είναι υπέροχο. Έχει γράψει όλων των ειδών μουσικής, από όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, ορατόρια, μπαλέτα, χοροδιακή, εκκλησιαστική, έως και μουσική για αρχαίο δράμα, θέατρο, κινηματογράφο, έντεχνο, λαϊκό τραγούδι, και το πιο σημαντικό, νομίζω, ότι έβαλε τους Έλληνες ποιητές μέσα στο αίμα του Έλληνα. Και στην Ελλάδα όλοι. Να το πηγαίνεις σε ένα χωριό μακρινό, ας πούμε, της Θεσσαλίας, ένα μακρινό χωριό της Μακεδονίας, ή να πηγαίνεις στην Κρήτη και να ακούς ξαφνικά Ελίτη να τραγουδάει ο Βυθικώσης, ας πούμε, τις αγάπης αίματα, είναι τραγουδάει ο ποιητικό της πάλι Ρωμιοσύνη, η κορυφή του είναι αυτή. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Αυτά πράγματα δεν επαναλαμβάνονται. Δεν χωράει ο Θεοδωράκης πια σε κάτι. Να. Και ευτυχώς που έφυγε, το λέω, γιατί αυτή κατά κάποιο τρόπο απάθεια και συνήθειά μας, το ότι ήταν άρρωστος, δεν θα πεθάνει, μας είχε κάνει όλους κάπως άπραγους, κάπως να μην ξέρουμε τι θα κάνουμε, ενώ τώρα ξυπνήσανε. Είναι αυτό που λέει ο Γκάζος. Μα τώρα ξυπνήσανε τα φίδια. Πώς λέει, ξύπνησαν αυτά που μας δαγκώνουν, η αγάπη, η απουσία του, νωρίς κιόλας πολύ. Ξύπνησαν όλα. Και θα τον κρατήσουν όπως το αρμόζει. Όχι απλώς αθάνατο. Ζωντανό. Υπάρχουν αθάνατοι που δεν είναι ζωντανοί. Ναι. Αυτός θα είναι ζωντανός στη μνήμη του λαού. Ζωντανός στα χείλη του λαού. Θα τραγουδιέται παντού και πάντα. Και ο θάνατός του βεβαίως είναι μόνο βιολογικός. Προφανώς. Ναι. Τέτοια μεγέθη και έχουμε πολλούς τέτοιους, όχι στο τραγούδι, στο τραγούδι αυτός ο Βαζιδάκης, εντάξει, αλλά και οι συντελεστές που τραγουδήσαν αυτά τα μεγάλα έργα, ο Μπιθικότης, ο Βαζαντζίδης, του Μάνου, ας πούμε, οι Μούσες, οι Φλέρια Ταντονάκια, απίστευτα πρόσωπα είναι αυτά για τον ιερά πρόσωπα. Ναι. Όπως και ο ίδιος, παρόλο ότι ήταν ένας, όπως τον λέω εγώ, ημιδιόνυσος και ημιαπόλων, μισός Διόνυσος, μισός Απόλων, ήταν ένα άκρος ιερό πρόσωπο εν τέλει και ο Μίκης. Ναι. Και δεν μπορεί να το ακουμπήσει κανείς. Βρε έκανε, βρε είπε, ξύπε, χωρέσαμε, δεν καταλάβαμε τους αγώνιους πενιγμούς για την Χρυσή Αυγή που είπε αδέλφια μου, τραμπούκι μου, χρυσαυγίτες μου. Εκείνο ήταν ένα ειρωνικό, δεν το καταλάβαμε, αλλά και έτσι να το έλεγε. Πάλι ο Μίκης το είπε και θα τον είχαμε συγχωρέσει. Και όλα αυτά βεβαίως φαντάζουν πολύ λίγα σε όλο αυτό το μεγάλο του έργο. Το έργο του επιφανέστερου Έλληνα, ένας παγκόσμιος Έλληνας. Ποιο έργο τώρα, μια στιγμή, Αλεξανδρία, ναι. Γιατί εγώ που είμαι κοντά του και δίπλα του. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Νόμιζα πως ξέρω είναι το έργο του. Ναι. Ακούω τώρα κάποια πράγματα από κάτι απλά συντή που έχουν κάνει οι εφημερίδες τώρα στον καιρό που δίνανε οι εφημερίδες κάποια δώρα στους αναγνώστες. Και ακούω να τον έχουν τραγουδήσει κάποιοι ξενιουμουρουτζοί ή βαζανίτσοι. Τραγούδια, ερμηνείες απίστευτα ωραίες. Εξίσου ωραίες είναι τις ελληνικές. Δηλαδή, άγνωστα και σε μένα, φαντάζομαι και σε όλους. Δεν θα εξαντληθεί. Είναι αυτός ο στίχος ο φοβερός που έλεγε ο Εσχύλος. Τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει. Κανείς. Ναι.
Έτσι, ο Μίκης δεν θα εξελιχθεί. Ήσουν σχεδόν 50 χρόνια, σχεδόν μισό αιώνα κοντά στην οικογένεια του Μίκη Θεοδωράκη. Ναι. Και έχεις αυτό είναι πάλι σαν το νιώθω σαν να είναι χθες. Ναι. Είναι σαν και είναι 50 χρόνια όπως τα είπες. Ναι, ναι. Είναι κοντά μισό. Είναι από τη βραδιά αιώνας που ήρθε τώρα στο Αριστοτέλειο και ήμασταν εμείς όλοι απλωμένοι εκεί γιατί χαροπάλευε ο Λαβράκης. Το χαροπάλευε κάτι τρεις μέρες. Η πόλη ήταν σε μια κατάσταση, θα έλεγα, μεταφυσική. Το φωνικό ήταν πολύ βαρύ για να το αντέξει η Θεσσαλονίκη. Και άρχισαν να έρχονται ένας-ένας από τα μεγέθη. Ο Ρίτσος, ο Μίκης, ο Χλέζος. Και εμείς οι φοιτητές τώρα, 17-18 άριδες, να τρέχουμε, να τους ακουμπάμε αυτούς τους θεούς. Να τους ακουμπάμε και να ρωτάμε, θα ζήσει, πώς τον είπατε. Από εκεί τον γνώρισα, από το βράδυ, το τρίτο βράδυ που χαροπάλευε ο Λαβράκης. Μέχρι που έπεσα στα γόνατα και προσκύνησα το σκήνομα, το σώμα του. Δεν ήταν καν σκήνομα, το σώμα του. Ήταν 9:30 το πρωί, 8:35 είχε φύγει. Ίσως ήμουν ο δεύτερος, γιατί είχε εισπέψει ο Γιώργος Νταλάρας. Πάντα πρώτος από τα πράγματα όλα. Πηγαίνει, τιμάει τους μεγάλους του ομογάλακτους και ομοαίματους. Είχε κάποιο παράπονο από τον εαυτό του, κάτι που δεν έκανε? Όχι, μόνο παράπονα είχε. Ο Μέγας Παραπονιάρης, γράφω τώρα μια υποδό σε κάποια πράγματα. Ίσως σκεφτώ να γράψω κάτι σαν περισσότερο, σαν νέα δοκίμιο. Μέγας Παραπονιάρης. Μέγας. Δεν θυμάσαι κάθε φορά που σε έλεγε φεύγω από την Ελλάδα. Ο λαός λέει και τα γουλάκια από τα τραγούδια μου. Τι είναι αυτό το ξέχυλο παράπονο? Και τραγουδούσε ο λαός όταν έπρεπε τα πάντα όπως έπρεπε. Αλλά στο τέλος είχε καταλάβει πόσο τον αγαπάει ο κόσμος. Είχε καταλάβει ότι δεν πρόκειτο περί αγάπης, πρόκειτο περί ταύτισης, περί λατρείας. Είναι συγκλονιστικό πάντως ότι είναι τόσο κοντά στην κάθε οικογένεια, γιατί το νιώθουμε ένα δικό μας μέλος. Αυτό είναι επίσης πολύ σοβαρό που λες. Σαν να χάσαμε έναν άνθρωπο μέσα από την οικογένειά μας, όχι μέσα από την Ελλάδα. Ήταν πιο στενός, ήταν της οικογένειάς. Τον τίμησε η χώρα του, τον τίμησε η Ελλάδα και πολύ περισσότερο ο κάθε Έλληνας. Τον τίμησε και τον τιμάνε, αλλά τέτοια μεγέθη κατά τη γνώμη μου. Δεν χωράνε στις τιμές. Περισσότεροι με τιμή θεωρώ το Θεοδωράκη. Το ότι έχουμε ξεχάσει όλοι τι έχει πει και τι έχει κάνει, όσοι βελτιώσαν κάποια πράγματα, και εμένα ανάμεσα σε αυτούς. Αυτό είναι μεγαλύτερη τιμή. Ναι. Όχι επειδή φεύγει στο θάνατο, γιατί αυτός φεύγει και δεν φεύγει στο θάνατο. Γυρίζει στο μέλλον ο Θεοδωράκης. Ο Θεοδωράκης έρχεται, δεν φεύγει. Αυτό θα το καταλάβουμε σιγά σιγά όλοι. Αυτό είναι η μεγάλη του ανατροπή. Ότι θα είναι ο ερχόμενος. Και δεν θα είναι ο αναχωρών. Ναι. Και κάτι τελευταίο, αν έχεις την καλοσύνη. Η τελευταία σου συνομιλία, εγγράφος αν θέλεις, ήταν στο τελευταίο σου βιβλίο. Συνομιλώντας με τον 20ο αιώνα, που περιλαμβάνει 40 σπάνιες συνεντεύξεις με μεγάλες προσωπικότητες. Ναι. Μεταξύ αυτών και του Μίκη. Του Μίκη, 30 σελίδες του έχω στο βιβλίο. Ναι, το γνωρίζω. Περισσότερος από κάθε άλλον. Εκεί αποτυπώνεις βεβαίως σε λίγες γραμμές. Μπορεί να είναι 30 σελίδες, αλλά πραγματικά είναι λίγες γραμμές για να αφιερώσεις τον μεγάλο Μίκη. Αποτυπώνεις, αν θέλεις, και τον άνθρωπο Μίκη Θεοδωράκη, που δεν τον γνωρίσαμε πάρα πολύ. Ποιος ήταν, πώς κινούνταν. Όχι, γιατί φρόντιζε και μερικές φορές τον Μίχιο εαυτό του, τον πρώτο του εαυτό, θα έλεγα, τον έκρυβε. Γιατί ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος ο πρώτος του εαυτός. Ένα μικρό παιδί που έκλαιγε με το παραμικρό ήταν μέσα του ο Θεοδωράκης. Δεν είδαμε ποτέ να κλαίει όμως. Εγώ τον είδα μόνο μια φορά να κλαίει το Θεοδωράκη. Και ήταν στο Καλλιμάρμαρο πριν 2 χρόνια, όταν έγινε εκείνη η περίφημη βραδιά, όλη η Ελλάδα μια χοροδία για το Μίκη, και ήρθαν 150 χοροδίες από όλη τη χώρα, 1500 χοροδοί, δεν έκλαψε στην παράσταση, έκλαψε στην πρόβα. Ανέβηκε να διευθύνει, είχε να διευθύνει 5 χρόνια, και διεύθυνε τους 1000 χοροδούς και τους 50 μουσικούς, και όταν τέλειωσε, νομίζαμε ότι πια θα είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Έριξε τα χέρια του μπροστά τις 2 παλάμες, κάθισε εκεί αρκετή ώρα, λεπτά εννοώ, και προφανώς έκλαιγε. Και πήγα, ήμουν από αυτούς που πήγα και τον είδε μετά, τον βάλαμε στο καροτσάκι. Ήτανε μουσκεμα στο κλάμα τα μάτια του. Ναι. Αυτή η σκηνή δεν ξεχνιέται. 24 Ιουνίου 2019 που έδινε το παρόν. Ακριβώς, για τελευταία φορά. Και να πούμε ότι ο τίτλος της βραδιάς ήταν «Είσαι Έλληνας, αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά» από τον Μέγα. Ναι, ακριβώς αυτό του. Το φοβερό το τραγούδι, ναι. Που δεν είναι καν εθνικιστικό ή να μας υποδείξει το DNA. Είμαστε τρίχια, αυτά δεν υπάρχουν στο Θεοδωράκη. Θεοδωράκη ήταν διεθνιστής τώρα, μην κρυβόμαστε. Του άρεσε να τραγουδάνε τα γούδια του όλες οι χώρες.
του άρεσαν τα ουγάντα τα ουγιά στην Ισπανία, όταν πήγαμε στην πτώση του Φράνκο, στη Χιλή με τον Νερούντα, ήταν διεθνιστής μέχρι το κόκαλο, τόσο πολύ δηλαδή που θα μπορούσε για λίγο να ζήσει εκτός Ελλάδας. Ναι. Ήτανε επίσης ένας επαναστάτης, δεν μπορεί να το κρύψουμε αυτό. Mm-hmm. Τελευταία χρόνια που πήγαινα στο γραφείο, έβλεπα ότι είχε ξανατοποθετηθεί πίσω από την πλάτη του η μικρή γύψινη προτομή του Στάλιν. Και του έλεγα, μα το Στάλιν τώρα. Και μου έλεγε, τώρα ακριβώς. Γιατί του λέω, γιατί ήταν πολύ μεγάλος. Γιατί άλλο του λέω, μεγάλος, ξέρεις πόσοι μεγάλοι πήγανε. Μου λέει, γιατί είχε δίκιο. Και του τρόμαξα και του λέω, σε τι είχε δίκιο. Εμείς ξέρουμε και θηριωδία στο Στάλιν. Μου λέει, η βία είναι η μαμή της ιστορίας. Mm-hmm. Σε αυτό είχε δίκιο. Μάλιστα. Η Ελλάδα στέκεται όρθια. Νομίζω ότι θα εξακολουθήσει να στέκεται όρθια. Πιστεύω ότι στην Κρήτη, ναι, θα γίνει ένας χορός ανώτερος από το Ζορμπά. Πεντοζάρης θα λέγεται. Mm-hmm. Μικιάδα θα λέγεται. Ουρανομίκης θα λέγεται αυτός ο χορός. Που θα συμπαρασύρει μαζί της όλη την Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι τώρα για να μπουν σε μέτριο κριτική. Δεν υποδεικνύει οτιδήποτε. Αλλά ξέρω πολύ καλά ότι αυτοί τον φέρουν περισσότερο από καθετή. Νομίζουν ότι είναι δικός τους. Πρωταβουλευτικοί το έχουν αυτό. Όπως έγινε με τον Καραζάκη, όπως έγινε με τον Βενιζέλο, εντάξει, δική τους ήταν. Και ο Μίκης όμως ένιωθε κριτικός, παρόλο που γεννήθηκε αλλού, κριτικό λογάριασε τον εαυτό του. Και η αναφορά του πάντα γινόταν στην Κρήτη, στον Γκρέκο θα έλεγα. Δηλαδή όπως γινόταν η αναφορά του Καραζάκη. Και πολύ περισσότερο οφείλουμε να σεβαστούμε και την τελευταία του επιθυμία. Σωστό. Γιώργο Λιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για... Αλέξανδρε, ένα χαίρομαι να σε ακούω. Θα έρθω στο Τρίκαλα, θα παρουσιάσω το βιβλίο, θα έρθω εκεί να την παρουσιάσω το μαζί με τον κύριο Καλατερίδη, τον εκδότη μου. Γιατί είναι τα Τρίκαλα μια από τις πόλεις που, όπως ξέρεις, έχουν στιγματίσει τη ζωή μου. Διαχειρός Βασίλη Τσιτσάνη. Βεβαίως. Που είναι ο μόνος που μπορεί να λέει ότι ήταν μεγαλύτερος από το Θεοδωράκη, γιατί το έλεγε ο ίδιος ο Θεοδωράκης. Και γι' αυτό δεν μιλήσαμε βεβαίως, για τη σχέση του Βασίλη Τσιτσάνη. Ήθελα να με λογαριάζουν σαν ένα ταπεινό μαθητή του Βασίλη Τσιτσάνη. Ναι. Μίκη Θεοδωράκη στη μεγάλη βραδιά που έγινε κάτω εκεί στο. Το κοκκινόχωμα, όπως λέγεται, ο Μήλος που ήταν εκεί που έγινε η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση. Ναι, ακριβώς. Και επίσης, Μάνος Κατζηδάκης, δεν θα λέμε στον νου Τσιτσάνη πόσο μεγάλος ήταν, γιατί θα του κάνουμε κακό αν του πούμε πόσο μεγάλος είναι. Μάλιστα. Και επίσης, Κουνδούρος, ο Τσιτσάνης είναι η μόνη απόδειξη πως υπάρχει νεοελληνικός πολιτισμός. Εγώ θα συμπλήρωνα μία ακόμα απόδειξη ότι υπάρχει και σήμερα νεοελληνικός πολιτισμός. Παρόλο που η Ελλάδα και οι τέχνες στην Ελλάδα σε παρακμή, είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σου, αγόρι. Καλή δύναμη. Δρόμοι που χάθηκα, χωνιές που στάθηκα, δάκρυα που πίστεψα, παιχνίδια στο νερό. Πικρό το βράδυ φτάνει. Νύχτες που έκλαψα, γέφυρες που έκαψα, άστρα π' αγάπησα, που πάω και τι θα βρω. Πικρό το βράδυ φτάνει. Λόγια που ξέχασα, φίλοι που έχασα, καημέ μεγάλε μου, ας πάμε τώρα οι δυο. Πικρό το βράδυ θα μνεί, πικρό το βράδυ. Thank you.